Μακραίνει ο κατάλογος των θανάτων από το υγειονομικό προσωπικό. Η 56χρονη νοσοκόμα, προϊσταμένη της ουρολογικής κλινικής, Αναστασία Παρασκευούδη, μητέρα ενός παιδιού, έδωσε μεγάλη μάχη για ένα μήνα με τον κορονοϊό, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου, σκορπίζοντας θλίψη και στην τοπική κοινωνία της Λάρισας. Σε συλληπιτήρια επιστολή του, ο διοικητής της Πέμπτης είπε, Φώτης Ερέτης, αφού εκφράζει τη βαθιά του θλίψη, τονίζει ότι τίμησε όσο λίγη το νοσηλευτικό της λειτουργήμα με το ήθος την ευαισθησία στους ασθενείς της και την επιστημονική της επάρκεια. Την ίδια ώρα, και ενώ τα κρούσματα στους υγειονομικούς είναι πολλά, κλίμα αναστάτωσης διαφαίνεται στους κόλπους των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό μετά την αποστολή του εντύπου που πρέπει να συμπληρώσουν για τον εμβολιασμό. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Τραυματιοφορέων, υπάρχει φόβος στις τάξεις των συναδέλφων του, αλλά και αντιδράσεις για τη fast track, όπως είπε, διαδικασία. Δεν πιστεύω πάνω από το 10-15% να έχει δεχτεί. Και μάλιστα από ό,τι βλέπουμε και τον τρόπο που το ζητάνε, δηλαδή ζητάνε απλά να πεις ένα ναι, ένα όχι. Εγώ προσωπικά στους συναδέλφους μου, τους καλώ και όλους και όλη την Ελλάδα, αν αποφασίσουν να λένε όχι, να μην λένε όχι, αλλά να χρησιμοποιούν κάποιες άλλες εκφράσεις, γιατί με αυτούς τους ανθρώπους δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτό το πράγμα, τι σκοπούς έχουν. Και θεωρούμε ότι για μια άλλη μια φορά, αυτή τη στιγμή αυτό που αισθανόμαστε όλοι μας είναι ότι γι' αυτό και δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Να το ξέρετε ότι οι υγειονομικοί αυτή τη στιγμή φοβούνται πάρα πολύ και κυριολεκτικά είμαστε ανάμεσα στη σκύλα και στη χάριβδη. Δηλαδή, από τη μία έχουμε τον ιό και από την άλλη έχουμε αυτούς τους κυρίους, οι οποίοι δεν μπορούν ούτε καν να μας πείσουν. Στο μεταξύ, εκτός μάχης στο Γενικό Νοσοκομείο, είναι πλέον ο γιατρός και πρώην βουλευτής Κώστας Μπαριώτας, καθώς μετά από μοριακό τεστ στο οποίο υποβλήθηκε, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.